βουλευτές. Τα έσοδα του προϋπολογισμού αποδέχτηκαν 153 βουλευτές, ενώ 144 βουλευτές τα καταψήφισαν. Τα έξοδα των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εξωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού αποδέχτηκαν 153 βουλευτές, ενώ 144 βουλευτές τα καταψήφισαν. Τα έξοδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας αποδέχτηκαν 153 βουλευτές, ενώ 144 βουλευτές τα καταψήφισαν. Τα πρωτόκολλα ψηφοφορίας θα καταχωριστούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους του 2018» έγινε δεκτό κατά τον κανονισμό της Βουλής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με την ψηφοφορία που διεξήχθη και την ανακοίνωση του αποτελέσματος, περατώθηκε η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού. Παρακαλώ να εξουδετήσετε το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 11ης, 12ης, 13ης, 18ης και 19ης Δεκεμβρίου του 2017, στις οποίες περιλαμβάνεται η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού. Συνεπώς, παρεσχέθη ή συζητηθήσα εξουσιοδότηση. Με τη συνένεση του Σώματος λύεται η συνεδρίαση για αύριο Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου του 2017, και ώρα 10 το πρωί, με αντικείμενο εργασιών του Σώματος, την νομοθετική εργασία, μόνη συζήτηση και ψήφιση επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.